Όπως και στην προηγούμενη προεκλογική αναμέτρηση, θέσαμε ως αυτονόητη και πλέον δημοκρατική τη θέση ότι η debate μπορεί να γίνει μόνο με τους πέντε πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή η θέση αρχής που διατυπώνουμε σταθερά και διαχρονικά ως ΚΚΕ έρχεται σε αντίθεση με τη συγκυριακή στάση και θέση που κρατάνε άλλα κόμματα. Οπότε Πάμε σε ένα debate στις 15 του Ιούνιου. Εμείς προτείναμε να αλλάξει το πλαίσιο της συζήτησης, καθώς το προηγούμενο είχε επικριθεί και δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μας από το δημοσιογραφικό κόσμο να μπορεί να γίνει μια πιο ουσιαστική και ελεύθερη συζήτηση και διάλογος. Τελικά προκρίθηκε να επαναληφθεί το πλαίσιο το, του προηγούμενου debate με την προσθήκη μιας ελεύθερης ερώτησης και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, μπορεί το θέμα της σημερινής συνεδρίασης να ήταν το debate, όμως θέσαμε ορισμένα ζητήματα πάρα πολύ ουσιαστικά, όσον αφορά τη συμμετοχή των εκλογίων στις εκλογές της 25ης Ιούνιου και συγκεκριμένα των ετεροδημοτών, των εργαζομένων και των φοιτητών, δεδομένου ότι μιλάμε για εκλογές μεσούς της εξεταστικής περίοδου, με άδειες, με έκπτωση εισιτήρια, με ελεύθερα διόδια, γιατί δεύτερε εκλογέ σημαίνει δεύτερο κόστο μετακίνηση για όλον αυτόν τον κόσμο που πρέπει με έναν τρόπο να καλυφθεί. Τι σα απάντησα σε αυτό. Θα συμφωνήσετε από την προηγούμενη φορά. Εμεί θέσαμε, θέσαμε το αίτημα. Στι προηγούμενε εκλογέ δεν ικανοποιήθηκε, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια και τι εκπτώσει σε λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία κτλ. Θεωρούμε ότι πρέπει να ικανοποιηθεί σε αυτέ τι εκλογέ.